Βελτιωμένοι οι δείχτες σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, γιατί είναι, όπως είπατε, η 7η κατά σειρά έρευνα που δίνει το Ινστιτούτο για τα εισοδήματα νοικοκυριών και δαπάνες των νοικοκυριών. Παρά την όποια βελτίωση όμως των δειχτών, αποτυπώνεται στην έρευνα τα μεγάλα προβλήματα που έχουν και τα ελληνικά νοικοκυριά. Παραδείγματος χάρη, το 30% των νοικοκυριών ζει κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Το 50% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η κύρια πηγή εισοδήματος είναι η σύνταξη κάποιου μέλους της οικογένειας. Ένας δείχτης είναι ότι το 20% των νοικοκυριών φοβάται ότι μέσα στο χρόνο θα χάσει το σπίτι του. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενώ ευημερούν οι αριθμοί, και αυτή είναι μια πραγματικότητα, γιατί τόσο στις έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, είτε αυτοί αναφέρονται στα ελληνικές, στα δαπάνες και τα εισοδήματα των οικογενειών, είτε στο επιχειρηματικό οικονομικό κλίμα της χώρας, όλοι οι δείχτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο δείχνουν μια βελτίωση. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται ούτε στα εισοδήματα και στις προσδοκίες των οικογενειών, ούτε βεβαίως στους τζίρους και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ.